πάμε τώρα να γνωρίσουμε ένα ενδιαφέρον πρόσωπο το οποίο είναι υποψήφιο, εννοείται, στα πρόσωπα της χρονιάς, τα οποία κοντοζυγώνουν, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή είναι σε πόσες μέρες, σε λίγες. Οπότε 10 μέρες πρέπει να μπείτε και να ψηφίσετε το αγαπημένο σας πρόσωπο. Ολοκληρώνω τη διαδικασία. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι 18 χρονών, είναι ένας από τους ποδηλάτες που μετρούν πάρα πολλές επιτυχίες, Γιάννη, λέμε για σένα και τα μετάλλια σου. Το οποίο είναι 5 στον αριθμό. Μόνο το 2020, 5 μετάλλια. Για πες μας όμως για αυτή τη διάκριση, για αυτή την υποψηφιότητα, πώς αισθάνθηκες για τα πρόσωπα της χρονιάς? Κοιτάξτε, καταρχήν αποτέλεσε έκπληξη για μένα αυτή την ειδική πρόταση. Παρ' όλα που το 2020 έδωσα πολλούς αγώνες σε επίπεδο αθλητικό αλλά και προσωπικό. Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά για μένα, καθώς έπρεπε να συνδυάσω τους αγώνες μου με τον αθλητισμό, παράλληλα με τον αγώνα που έδωσα για να κερδίσω μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ήταν δύσκολος αυτός ο συνδυασμός, Γιάννη, δηλαδή πανελληνίων από τη μία και από την άλλη πρωταθλημάτων που ξέρουμε πάρα πολύ καλά και φανταζόμαστε ότι οι απαιτήσεις για να πας ένα πρωτάθλημα πανελλήνιο και να βγεις μάλιστα και στις τρεις πρώτες θέσεις είναι πάρα πολύ απαιτητικό. Ναι, σίγουρα ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας για μένα και γενικά πιστεύω για όλους όσους τα συνδυάζουν όλα αυτά, αν και ήταν ένα ωραίο ταξίδι και το απόλαυσα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Γιάννη, πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με τον αθλητισμό? Γιατί είσαι πολύ μικρός, είσαι μόλις 18 ετών, ναι. Οπότε πώς ξεκίνησες, πώς μπήκε η ποδηλασία στη ζωή σου? Από πολύ μικρός ασχολήθηκα με διάφορα αθλήματα. Στα 11 μου χρόνια όμως με κέρδισε η ποδηλασία, την οποία και αγάπησα. Μάλιστα. Οπότε από πολύ μικρός ανέβηκες αυτές τις δύο ρόδες, συνεχίζεις και ισορροπείς μέχρι σήμερα που αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό. Γιάννη, στο μέλλον πώς το βλέπεις να το εξελίσσεις, να πηγαίνεις προς το ποδηλασία ή να πηγαίνεις προς τη σχολή σου που να πούμε ότι είσαι στην τεχνολογία τροφιμών? Επιστήμη στη τεχνολογία τροφίμων, στα Γρήνη. Τι από τα δύο είναι αυτό που σε κερδίζει περισσότερο? Και τα δύο? Και τα δύο, θα προσπαθήσω να κάνω και τα δύο όσο μπορώ. Και βλέπουμε στην πορεία ότι μπορέσω. Η στόχη για το μέλλον σου? Αν εννοείται για τον αθλητικό τομέα, η στόχη μου είναι να κυνηγήσω τον όνειρό μου, το οποίο είναι η καθιέρωση μου στην εθνική ομάδα και η συμμετοχή μου σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω και το μήνυμά σου, γιατί μπήκαμε σε μία νέα χρονιά. Έτσι, τώρα περνάμε ότι είμαστε στις πρώτες μέρες του 2021. Ναι. Οπότε θέλω να μου πεις και το μήνυμά σου ως νέος άνθρωπος, ως ένας αθλητής. Τι εύχεσαι για αυτή τη χρονιά? Το μήνυμά μου είναι η πανδημία να γίνει παρελθόν και η ανάδειξη ποδηλασίας όχι μόνο ως τρόπος άθλησης, αλλά και ως τρόπος ζωής. Και αυτό βέβαια μπορεί να γίνει μόνο με τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών. Έχεις, στις προπονήσεις σου, Γιάννη, έχεις συναντήσει δυσκολία σε ό,τι αφορά στις υποδομές? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι εγώ κάνω ποδηλασία δρόμου και πίστας. Αλλά για να πας να τρέξεις σε αγώνες, πρέπει να βγεις στο δρόμο και είσαι πάντα εκτεθειμένος με τα αμάξια. Γενικά δεν υπάρχει και καλή συμπεριφορά, μάλλον, όχι από όλο τον κόσμο, αλλά γενικά... Έχεις δίκιο. Είναι η Πάτρα μια πόλη. Ναι. Δεν σέβονται τους ποδηλάτες. Οδηγεί. Είναι η Πάτρα μια πόλη που θα συνιστούσε σε κάποιον φίλο σου από αλλού ως φιλική προς το ποδήλατο? Ναι, εννοείται. Γιατί η Πάτρα είναι. Έχει γενικά καλούς δρόμους. Έχει και βουνά που χρειαζόμαστε εμείς και ευθείες. Μπορείς να συνδυάσεις το πρόγραμμά σου και να γίνεις καλός άμα. Εμείς ευχόμαστε μόνο επιτυχίες, Γιάννη, να πούμε ότι είσαι υποψήφιος στα πρόσωπα της χρονιάς ως ποδηλάτης του 20 στην κατηγορία αθλητισμός, υποκατηγορία πρόσωπα. Μπείτε και ψηφίστε. Φαντάζομαι έχεις στείλει στους φίλους σου, έτσι, τους έχεις εξαντλήσει. Εντάξει, ναι, δεν έχω ξαντλήσει ακόμα, αλλά... Α, έχεις κι άλλο. Εντάξει. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε, Γιάννη. Ένα τελευταίο. Βεβαίως. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, πρώτα απ' όλα, η οποία έχει σταθεί σε όλα δίπλα μου, το σύλλογό μου, τον ποδηλατικό μελοπατρών, αλλά και ιδιαίτερα τον προπονητή μου, Παύλο Χαλκιόπουλο, ο οποίος μου έχει σταθεί δίπλα μου σε όλα. Εμείς ευχαριστούμε εσένα γιατί μας έδωσες φρεσκάδα μέσα στην εκπομπή. Καλή συνέχεια σου ευχόμαστε, Γιάννη, και καλούς δρόμους με το ποδήλατο. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.